Την Αλεξανδρούπολη επισκέφτηκαν 200 εκπαιδευτές του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο για να συμμετέχουν στην 73η Πανελλήνια Συνάντηση Πτυχιούχων Διακρατικού Δάσους. Είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε μόλις 2 μέρες πριν την 73η Πανελλήνια Συνάντηση Διακριτικών Δάσους, όπου οι πρόσκοποι από όλη την Ελλάδα επισκέφτηκαν τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, την πόλη μας, και είχαν την ευτυχία, γιατί αυτό μας μεταφέρανε στο τέλος των 2 ημερών αυτών, να επισκεφτούν για πρώτη φορά πολλοί από αυτούς τον Δήμο μας, να γνωρίσουν τόσο την Αλεξανδρούπολη όσο και τις σφαίρες στην οποία επισκεφθήκανε. Μαγευθήκανε από αυτά που είδανε, εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ. Ειλικρινά σας μιλώ, τα σχόλια τους ήταν πάρα πολύ θετικά. Και φυσικά εμείς ως Δήμος Αλεξανδρούπολης κάναμε το καλύτερο δυνατό προκειμένου η φιλοξενία τους εδώ να είναι έτσι όπως πρέπει, ώστε επιστρέφοντας στις οικίες τους, στις δικές τους πόλεις, να μεταφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτύπωμα από το διήμερο αυτό που ήταν εδώ στον Δήμο μας. Η έναρξη της συνάντησης πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Φλίσβου, όπου έγινε και η απονομή των πτυχίων στους νέους πτυχιούχους. Ενώ την Κυριακή οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν τις σφαίρες και την Ιερά Μονή της Παναγίας Κοσμοσότηρας, κατακλείζοντας την κυριολεξία την περιοχή. Η συνάντηση αυτή, η 73η, έγινε στο πλαίσιο της απόδοσης από την ηγεσία των προσκόπων της Ελλάδος στα μέλη τους του τίτλου των διακριτικού δάσους, και παράλληλα να κάνουν κάποιες δράσεις στις οποίες συμμετείχαν τα μέλη τους, όπως αυτή η δράση η οποία πραγματοποιήθηκε κάτω στο παραλιακή ζώνη κάτω από το Φλίσβο. Κατόπιν είχαν την εκδήλωση που κάνανε στο θερινό θέατρο του Φλίσβου. Την επόμενη μέρα επισκεφτήκαν την Παναγία Κοσμοσότηρα, όπου ειλικρινά εντυπωσιαστήκαν από την ιστορία του μνημείου μας. Και φυσικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι 2 ημέρες εδώ βρεθήκανε γνωρίζοντας την πόλη μας, τις πόλεις μας του Δήμου. Επισκεφτήκαν τα εστιατόρια μας, τις καφετέρες και μείνανε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Εθελοντισμού, Παιδείας και Νεολαίας Θεόδωρος Μπουρδόλης ανέφερε ότι στην 74η συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο Μαραθώνα, η Αλεξανδρούπολη θα συμμετάσχει ως τιμόμενος Δήμος, καθώς οι διοργανωτές εκτίμησαν την προσφορά και τη φιλοξενία της περιοχής. Ήταν περίπου 200 άτομα οι συμμετέχοντες, γύρισαν όλο τον Δήμο μας και μείναν πολύ ευχαριστημένοι. Να πούμε ότι υπήρχαν άτομα και από την Κύπρο, οι οποίοι μας καλέσαν να παραβρεθούμε εμείς στην αντίστοιχη εκδήλωση που έχουν προγραμματίσει εκεί, και φυσικά η επόμενη, η οποία θα γίνει, η 74η, η οποία θα γίνει στον Μαραθώνα, όπως έγινε την πρώτη φορά που είχε γίνει τέτοια εκδήλωση, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, εκτιμώντας την προσφορά του Δήμου Αλεξανδρούπολης, οι διοργανωτές μας καλέσαν να βρεθούμε εκεί ως τιμόμενα πρόσωπα.